Χαίρετε, είμαι ο Δημήτρης και αυτό είναι άλλο ένα browsing με τα παράξενα ζάρια. Σήμερα θα δούμε το Swords and Wizardry. Η έκδοση που έχω εδώ είναι με το εξώφυλλο από το καινούριο Kickstarter που έγινε μέσα στο 2023. Το εξώφυλλο αυτό είναι το special εξώφυλλο. Κυκλοφορεί με πράσινο. Φορεί με μπλε για αυτούς που πήραμε στο Kickstarter και ειδική παραγγελία αυτό το εξώφυλλο που είναι σχεδιασμένο από τον Errol Otus, ένα πολύ γνωστό όνομα ειδικά στο χώρο του Dungeons and Dragons και των Fantasy RPG, πολύ γνωστός καλλιτέχνης, ο οποίος σχεδιάζει σε Fantasy RPG, γιατί σχεδιάζει και στις πρώτες εκδόσεις του Advanced Dungeons and Dragons και στη Basic, νομίζω, και ούτε ξέρω, έχει πάρα πολλά σχέδια ο άνθρωπος. Από τη δεκαετία του 80. Οπότε πάρα πολύ γνωστός δημιουργός, πάρα πολύ γνωστό όνομα, σημαντικό όνομα στο χώρο του χόμπι. Αν δεν κάνω λάθος, το εξώφυλλο της πρώτης Basic του 77-78, της Holmes Edition, πρέπει να ήταν δικό του. Μπορεί να κάνω λάθος αυτό, όμως, και να ήταν η επόμενη, που βγήκε το 81. Αυτό που λέμε συνήθως Moldvay Cook EBX. Ίσως κάνω λάθος αυτό όμως. Λοιπόν, Swords and Wizardry. Το Swords and Wizardry είναι άλλο ένα old school role playing game, άλλο ένα OSR που εξομοιώνει αυτή τη φορά την original έκδοση του Dungeons and Dragons μαζί με όλα 4, αν δεν κάνω λάθος, supplements. Αν θυμάμαι σωστά, ήταν 3 αρχικά βιβλιαράκια, αυτό που μερικοί λένε white box ή brown box, η original έκδοση του Dungeons & Dragons και 4 supplements, 4 official supplements, 4 επίσημα. Συνολικά 7 βιβλιαράκια χωρίς να υπολογίσουμε μαζί το Chainmail και το Wilderness Survival, νομίζω λεγόταν. Υποτίθεται πως όταν αγόρασε την original έκδοση του Dungeons & Dragons το 1974 μέχρι και το 1978 και ίσως και μερικές χρονιές ακόμα, γιατί υποκλείται να αποσύρθηκε ακαριαία από τα μαγαζιά, είχε χώρο το κουτάκι ότι θα πάρεις και αυτά τα δύο. Ή θα πάρεις τα supplement. Υπήρχε λίγος χώρος, υπήρχε κενό. Και δεν ήταν απαραίτητα για τα ζάρια. Στην αρχή δεν είχε καν ζάρια. Έπαιζε με εξάπλευρα. Στα supplements μπήκανε τα γνωστά ζάρια και άρχισαν να κυκλοφορούν. Κοιτάξτε, αυτό δεν το έχω δει, το έχω δει σε reproductions μόνο, όπου τα έπαιρνε στα ζάρια και ήταν σκαλισμένα τα νούμερα, αλλά δεν ήταν ζωγραφισμένα. Σου δίνω μαζί κάποιο μαρκαδωράκι για να τα βάψεις. Κάτι το οποίο έχω κάνει σε set που δεν μ' άρεσε το χρώμα τους και πήρα ανεξίτηλο και τα έβαψα αλλιώς, και άλλο χρώμα ο Άσος, άλλο χρώμα το 20. Λοιπόν, όπως είπαμε, Swords of Wizardry εξομοιώνει την original έκδοση του Dungeons & Dragons και τα 4 βασικά official supplement που είχε βγάλει η TSR τότε, το 74 με 78. Αυτό το RPG γράφτηκε και σχεδιάστηκε από τον Matthew Finch, ο οποίος αρχικά ήταν αυτός που έφτιαξε το Osric. Ή τουλάχιστον στα άτομα που έφτιαξαν το Osric, γιατί μετά έφυγε και τον έλαβε άλλο στο Osric, αν θυμάμαι καλά, Steven. Okay, δεν το θυμάμαι καλά. Τους γράφουν στα εξώφυλλα όλα που τα έχω παρουσιάσει. Αυτή τη στιγμή δεν τα ανακαλώ. Οπότε, βλέποντας και το Swords of Wizardry, έχουμε καλύψει και ένα reproduction και ένα retro clone της original έκδοσης, της 0 edition. Έχω καλύψει Osric που είναι η advanced πρώτη, Forgotten Glory που είναι η δεύτερη, Dark Dungeons που είναι η basic, η back me basic, και τώρα πάμε για την original. Κάποιο ξέχασα. Ποιο ξέχασα, ποιο άλλο. Καλά, το Hyperborea δεν το μετράω, είναι ο SR και είναι κάπου ανάμεσα πρώτη έκδοση με ιδέες από BX, Moldvay Cook, αλλά
έχω την αίσθηση ότι παρουσιάσα κι άλλο ένα στο κανάλι. Και το ξεχνάω αυτή τη στιγμή. Ίσως κάνω λάθος. Είναι και πολλά που έχω παρουσιάσει. Αυτό θα είναι το 20η παρουσίαση, το 20ο ξεφύλισμα. Το 20ο browsing. Και δεν είναι στην πραγματικότητα το 20ο, γιατί ξεκινάω από το 0. Γιατί είμαι τέτοιος είμαι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ρυθμίσω λίγο εδώ την οθόνη μου. Α, και πριν δείξω το βιβλίο, πρέπει να δείξω λίγο stop sharing αυτό και sharing το Chrome, όχι για να δείτε την επιφάνεια του προγράμματος, λοιπόν, αλλά πω το έκανα κουλβάχτα, λάθος παράθυρο δείχνω. Τώρα το πήρα χαμπάρι. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν. Παράθυρο. Α, αυτό θέλω να δείξω. Λοιπόν. Ωραία. Αυτή η καινούργια έκδοση του Source of Wizardry θεωρητικά είναι η πέμπτη έκδοση. Το πέμπτο τύπωμα, μπορείς να πεις. Όχι πέμπτη έκδοση με τη λογική του Dungeons & Dragons που όπως είναι σήμερα που κάθε έκδοση έχει διαφορετικούς κανόνες. Αν και έχουν προσθέσει πράγματα, προηγούμενη έκδοση που είχε τελείως διαφορετικό εξώφυλλο ήταν γύρω στις 40 σελίδες λιγότερη πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, ήθελα να το δείξω αυτό, ότι το αγόρασα από το drive-thru 4,68 το PDF, σχεδόν 5€, σχεδόν 5€. Δεν θα το τυπώσω, αλλά ξέρω ότι με το ζόρι, επειδή είναι και 140 κάτι σελίδες, δεν θα πάει περισσότερο από 20€ το τύπωμα μαζί με τη βιβλιοθεσία. 15-20, εκεί μέσα θα πάει. Πάντα το στοχεύω και σας το τονίζω αυτό, γιατί ξέρω πόσο, από προσωπική εμπειρία πρώτα απ' όλα, πόσο επώδυνο είναι για την τσέπη το να πεις εγώ ξεκινήσω Dungeons & Dragons. Το ξεκινήσω ρε φίλε, θα πάρω τα βιβλία. Και πας να αγοράσεις πέμπτη έκδοση και σου λένε, OK, τρία βασικά βιβλία, των 45€ το ένα. Και ένα από τα πράγματα που προσπαθώ να δείξω με το κανάλι είναι, κοίτα, υπάρχει το Dungeons & Dragons, όχι ακριβώς με τον τρόπο που παίζει πέμπτη, σχεδόν δωρεάν, με χαμηλότερο κόστος. Έτσι ώστε αυτά τα 150€ που θα έδινες για να πάρεις τα τρία βασικά βιβλία του Dungeons & Dragons της πέμπτης έκδοσης, που τώρα Νοέμβριο του 23, που το σκοπό εγώ αυτό εδώ την παρουσίαση, ξέρουμε ήδη ότι επέρχεται καινούργια έκδοση, το One Dungeons & Dragons ή Dungeons & Dragons One, ή όπως κατά το λένε, έκτη έκδοση. Και 5,5. Θα δούμε όταν βγει. Λοιπόν, το οποίο και εκείνο θα ήθελε τα τεράτου. Καλύτερα αυτά 150€ να πάνε να δώσεις. Πάρε ζάρια, φιγούρες, χάρτες, μολύβια, στυλούς, μαρκαδόρους, επιφάνειες για να ζωγραφίζεις και να δώσεις λιγότερα για τους κανόνες, ώστε με την παρέα σου να το απολαύσεις καλύτερα. Ή να μην πάρεις μόνο ένα, να πάρεις πολύ περισσότερα. Λοιπόν, ωραία. Όπως είπα, 4,68€. Με αυτό το εξώφυλλο, αν δεν σας αρέσει το εξώφυλλο, κανένα θέμα, υπάρχει και με πράσινο, σκέτο πράσινο. Το βιβλίο μέσα είναι ασπρόμαυρο και έχει ελάχιστα σχέδια. Δεν μ' αρέσει που δεν έχει σχέδια. Μ' αρέσει να έχει σχέδια αυτό και μ' αρέσει και το hyperborea μαζί με το setting. Αλλά είναι καλογραμμένο και απλό και προσιτό, θεωρώ. Βέβαια δεν είναι για άπειρους, το λέει και μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσω αυτό, φύγε εσύ, και να φέρω πάλι στην οθόνη το βιβλίο. Κλικ, κλικ, κλικ και φορτώνει το βιβλίο. Ωραία. Λοιπόν. Με το που πάμε στα Table of Contents, όλα τα βασικά, μέχρι την 144 σελίδα, οι τελευταίες σελίδες προφανώς είναι κενές, 145-146 το πιστόφυλλο, author Matthew Finch, editor, artists, κάποιος από αυτούς τους artists, όπως ο, αν το διαβάσω σωστά κιόλας, Del Tager, αν το διαβάσω σωστά, έχει κάνει art και για το Hyperborea.
Λοιπόν, μυθμερινή εταιρεία πίσω από το Sword of Wizardry. Το Sword of Wizardry, κατά κάποιο τρόπο, στον κόσμο του OSR είναι κάτι αντίστοιχο με το Pathfinder στον κόσμο του OSR. Τώρα, ίσως είναι προβολή αυτό που λέω και μπορείτε να διαφωνήσετε στα σχόλια μαζί μου όσο ξέρετε καλύτερα. Με το σύστημα του Sorcerer Wizardry έχουν βγει άλλα τα οποία θεωρούν ως πατρικό τους παιχνίδι το Sorcerer Wizardry. Γι' αυτό το λέω έτσι. Και ίσως είναι υπερβολή. Και σε αυτό το μικρό πλαίσιο κάτω, αυτές οι δύο γραμμές, είναι και ο λόγος που έγινε όλο αυτό το Kickstarter, για όσους δεν θυμούνται, αρχές του 2023 μας ανακοινώνει η Wizards of the Coast. Παιδες, αλλάζουμε το Open Gaming License, όπως σας δίνει τη δυνατότητα να γράψετε περιπέτειες, βιβλία, extra settings, να πάρετε τους βασικούς κανόνες και να φτιάξετε ένα δικό σας RPG με βάση τους βασικούς κανόνες της πέμπτης έκδοσης, αλλά και παλιότερων εκδόσεων. Το αλλάζουμε και από εδώ και πέρα μέχρι και το 90% το κερδός σας είναι δικό μας. Ό,τι και αν τυπώσετε, το θεωρούμε δικό μας. Ήταν ένα απαράδεκτο πράγμα, ήταν το OGL1.2, αν θυμάμαι καλά, το λέγανε. Το οποίο δεν πήγε καθόλου καλά, δεν άρεσε κανέναν. Ότι θα το αποσύραν το OGL.1, 1.1, τέλος πάντων. Έγινε ένα μεγάλο μπέρδαμα, ένα μεγάλο πανικό. Κάποιες εταιρείες σταματήσαν συνεργασία με το Wizard of the Coast. Κάποια κανάλια τα οποία παίζανε Dungeons and Dragons πέμπτη έκδοση και παρουσιάζαν υλικό και είχαν κόσμο μέσα από αυτό, κάνανε αλλαγή και πήγαν σε άλλα παιχνίδια όπως τη δεύτερη έκδοση του Pathfinder. Και πολλοί κόσμος έφυγε από το Pathfinder φέτος. Συγγνώμη, έφυγε από το Dungeons and Dragons φέτος. Όπως έφυγαν και πέρυσι όταν ανακοινώθηκε η έκτη. Ή όπως θα τη λένε το Dungeons and Dragons 1. Και είδα πολύ ζωή κόσμου και στο Hyperborea και στο Call of Cthulhu και στη δεύτερη έκδοση του Pathfinder και καλά κάνανε, όλα είναι εξωπρεπέστα και εξόλογα παιχνίδια. Και ένα από αυτά που κάνανε κάποιες εταιρείες είναι, λοιπόν, εμείς κόβουμε τη συνεργασία, εμείς όμως δεν κόβουμε τη συνεργασία, αλλάζουμε το license και αυτές οι δύο γραμμές κάτω είναι αλλαγές του license για το Sorcerer Wizardry. Με την ευκαιρία, μετά από αρκετά χρόνια, νομίζω το 2011-2012 είχε να ανανεωθεί το Sword Wizardry, ίσως κάνω λάθος αυτό. Προσθέθηκαν και αρκετές σελίδες παραπάνω, νομίζω είναι 30 σελίδες μεγαλύτερο από την προηγούμενη έκδοση. Δεν έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρη την προηγούμενη έκδοση, αλλά η προηγούμενη έκδοση με το πράσινο εξώφυλλο που λεγόταν Core Edition, Sword Wizardry Core Edition, υπάρχει ακόμα δωρεάν ή pay what you want στο site του DriveThruRPG στην καστέλα της Mythmer. Οπότε αν κάποιος θέλει να δει πως ήταν και τι έλειπε και τι αλλαγές είχε, απλά εκείνο περιέχει ή στην αρχή ή στο τέλος το OGL1.1, ενώ αυτό έχει μόνο αυτές τις δύο γραμμές. Χρησιμοποιούμε το SRD5.1 ως βάση και είμαστε Creative Commons 4. Δεν ξέρω περισσότερα να σας πω για τα Creative Commons όμως. Δεν είναι κάτι το οποίο έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα. Creative Commons είναι γενικά για την πνευματική ιδιοκτησία. Και το τέταρτο μοντέλο αφήνει κάποια ελευθερία ότι εμείς το βγάλαμε για να το χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε. Αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, σας ζαλίζω με κάποια πράγματα τα οποία είναι τελείως νομικά. Πολλούς παίκτες μπορεί να τους βρίσκουν αδιάφορους και καλά κάνουν. Δικαίωμά τους είναι. Υπάρχει πολύ κόσμο ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει η ιστορία των role playing games, θέλει απλά να παίξει και πολύ καλά κάνει. Και υπάρχουν και άλλοι όπως εγώ που στην προσπάθεια μου να βρω ένα που μου αρέσει, διάβασα πάρα πάρα πολύ και θέλω λίγο να το μοιραστώ και να δείξω και στους άλλους, παιδιά, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό που είναι τσάμπα, υπάρχει και αυτό το οποίο είναι πιο καθαρό γραμμένο. Υπάρχει και αυτό που είναι φθηνό, υπάρχει και αυτό που μπορεί να είναι αυτό το οποίο ψάχνεις και δεν μπορείς να το βρεις στο official Dungeons & Dragons. Να μόνο. Νεράκι.
table of contents. Forward. Στην παράθεση, πλαίσιο, μια περιγραφή του πώς είναι να είσαι στον κόσμο του Sorcerer Wizardry. Μια περιγραφή που λίγο μου θυμίζει το αρχικό κείμενο που είχε στο βιβλιαράκι του HeroQuest. Μου φαίνεται παρόμοια. Forward από τον Tim Kask που είχε γραφτεί το 2010. Tim Kask ήταν ένα από τα αρχικά μέλη της TSR, υπεύθυνος για το Dragon Magazine. Το αρχικό Dragon Magazine, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 4 χρόνια στην εταιρεία. Ίσως ήταν 3, ίσως ήταν 5, αυτή τη στιγμή θυμάμαι 4. Παρουσίαση, αναφορά στον Gygax και στον Arneson, προφανώς. Και σε γενικές γραμμές, ό,τι που λέει μέσα στο βιβλίο σου λέει εδώ, original game εννοούνε ό,τι βγήκε από το 1974 μέχρι το 1978. Αυτά τα 4 χρόνια, τα αρχικά βιβλία, αυτό που έλεγα πριν δηλαδή. Και φιλό χαρακτήρα. Μπαμ, με τη μία. Εφόσον ξέρετε να παίζετε role playing games, είναι γνώριμο αυτό. Γιατί περισσότερο έχουν αγγίξει Dungeons & Dragons, θεωρώ. Γνώριμο, ωραίο, απλό φιλό χαρακτήρα, όχι πολλά πολλά πράγματα. Hit points, saving throw, armor class, class abilities, σημειώνω να τα γράψεις. Strength, dexterity, constitution, intelligence, wisdom, charisma. Ωραία. Τα attribute bonuses, 4 που παίρνεις από το strength, 2 από το dexterity, 2 από το constitution, επιπλέον γλώσσες και μέγιστο από hirelings. Μπαμ, 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 τα γράφεις. Πόσο, τι εξοπλισμό έχεις, πόσο μπορείς να κινηθείς, τι όπλα και τι χρειάζεται για χτυπήσεις κάποιον. Ρόλ του hit armor class. Το θάκο. Τώρα. Δεν έχουν κάνει τεράστιες αλλαγές και όπου κάνουν αλλαγές μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν σε πλαίσιο και στις λέει είτε σε house rule είτε σε προτάσεις. Είτε σε παρένθεση λέει αυτό είναι house rule ή optional rule. Ωραία. Πάμε. Αυτό είναι το πιστόφυλλο του φίλου χαρακτήρα για να γράψεις τα ξόρκια σου. Και τα thieving skills και δεν ξέρω γιατί τα βάλανε εκεί, δηλαδή μου φαίνεται ότι λίγο αριστερά λίγο δεξιά θα μπορούσαν να τα έχουν και μπροστά, αλλά για κάποιο λόγο τα skills του thief είναι εκεί πίσω και φυσικά χώρος για extra σημειώσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει παίκτης ο οποίος δεν έχει και extra το φύλλο χαρακτήρα και extra σελίδες ή σημειωματάριο, έτσι. Και αν υπάρχει παίκτη που το κάνει αυτό και έχει μόνο το φύλλο χαρακτήρα, το οποίο το φέρνει τσακισμένο, λουλωμένο και ζητάει από τους υπόλοιπους μολύβι για να γράψει και δυσανασχετεί όταν του ζητάς κάτι από το φύλλο χαρακτήρα, τότε δεν είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα του βίντεο. Getting started. Most likely you already know basically how this game works. Θεωρώ ότι ξέρεις ήδη πώς παίζεις το παιχνίδι. Αν όχι, η επόμενη μία παράγραφος σου λέει τα πιο βασικά. Έχει και παράδειγμα πιο κάτω όμως. Δεν σε πετάει στα βαθιά νερά έτσι. Σε παίρνει βήμα-βήμα. Και αυτό είναι θετικό. Σου εξηγεί τα πιανταζάρια, κάποιους από τους πιο σύνηθες όρους που θα βρεις, όπως είναι το non-player character, τα XP, πράγματα που σήμερα μπορεί να ξέρεις από βιντεοπαιχνίδια. Αν είσαι 20 χρονών και τα ανοίξεις αυτό εδώ, θα τα ξέρεις από αυτό το παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, creating character, τι γράφεις που πάνω στο φύλλο χαρακτήρα. Ωραία. Πώς ρίχνεις τη δύναμη, το πινακάκι της δύναμης. Τρία εξάπλευρα, που αντιστοιχούν. Dexterity, που αντιστοιχούν. Constitution, που αντιστοιχούν. Intelligence, που αντιστοιχεί. Wisdom. Εδώ, σκάλωσα την πρώτη φορά που το είδα. Δεν έχει πινακάκι το wisdom. Τα ξόρκια του κληρικού λειτουργούν διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά. Δεν έχουν πινακάκι. Έχει έμφαση ο κληρικός μόνο στο τέναντα. Λοιπόν. Και καρίσμα που σου δίνει τα hirelings και το μοράλ, το ηθικό που δίνει στους άλλους γύρω, κυρίως τα hirelings σου. Character class. Ξεκινάμε. Assassin. Ξεκινάμε με τον Assassin. Δεν κάνει όπως το Hyperborea. Το Ozric νομίζω ξεκινούσε τον Assassin. Δεν κάνει όπως το Hyperborea. Υπάρχουν αυτές τέσσερις βασικές και αυτές οι subclass. Εδώ σου λέει Assassin αλφαβητικά.
Assassins are a rare subclass of thieves. Σου εξηγεί τι είναι subclass. Αλλά όχι με τη λογική πάλι subclass της πέμπτης άκτου του Dungeons & Dragons. Δεν είναι υποκατηγορία που την παίρνεις όταν ανέβεις επίπεδο. Δεν είναι κάτι εξειδικευμένο. Ξεκινάς Assassin. Και φυσικά όλες τις πληροφορίες του Assassin, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει, ποιο είναι το hit dice του, τι πανοπλία και τι όπλα μπορεί να χρησιμοποιήσει και ancestry το λέει εδώ, όχι race, ποιες φυλές μπορούν να είναι αυτή η κλάση. Επειδή εδώ είναι πολύ old school, μόνο οι άνθρωποι μπορούν να είναι assassins. Και μετά ξεκινάει και εξηγεί τις ιδιότητες του assassin. Λοιπόν, assassin advancement table μέχρι το 21 επίπεδο. Όλες οι κλάσεις πηγαίνουν μέχρι το 21. Υποτίθεται από το 21 και μετά απλά επαναλαμβάνεις αυτό. Οπότε έχεις αυτό το τυπικό του να φτάσω μέχρι το 20 επίπεδο που γνωρίζουμε όλοι. Τα περισσότερα SR θα πηγαίνουν μέχρι το 20. Λίγα είναι που λένε όχι, θα είμαστε πιο κάτω, στο hyperborea. Γιατί από το 12 και πάνω αρχίζει γίνεσαι godlike. Λοιπόν, και ακολούθως από κάτω το πινακάκι με τα skills του assassin, climb wall, delicate tasks and traps, hear sound, hide in shadows, move silently και open locks. Τα οποία είναι με τις 100 εξαιρούμενο το hear sounds. Είναι με D100. Ωραία. Και κληρικός. Ωραία. Το πινακάκι του κληρικού. Η λίστα με το πόσα ξόρκια παίρνει. Στο πρώτο που δεν έχει ξόρκια ο κληρικός. Κάτι το οποίο μου φάνηκε παράξενο την πρώτη φορά που το είδα, γιατί εγώ έχω μάθει ξεκινάει με ένα τουλάχιστον ξόρκια. Σε κάποιο βαθμό έχει να κάνει και στη συνήθεια, έχει να κάνει και με το ήταν άλλος σχεδιασμός του παιχνιδιού. Λοιπόν, δρυίδης και όλες οι πληροφορίες του δρυίδη και ειδικά το druid hierarchy, το οποίο υπάρχει και στο Osric, υπάρχει και στο Hyperborea, ο πίνακας του, καθώς επίσης και ο ρόλος του στην ιεραρχία, οι τίτλοι που παίρνει καθώς ανεβαίνει, ο fighter, οι δικές του ιδιαίτερες, magic user, ο wizard, ο sorcerer, όλα μαζί. Λοιπόν, ο monk, μου φάνηκε περίεργο που υπήρξε ο monk στο sorcerer wizard, δεν τον έχω σε μυαλό μου ότι υπήρχε στην original έκδοση. Είχα την αίσθηση ότι μπήκε στο advanced πρώτη έκδοση. Αλλά τον έχει. Δεν είμαι 100% σίγουρος αν υπήρχε. Για να πω ναι υπήρχε, ναι όχι, τι μπλα μπλα. Λοιπόν, ο Paladin, αγαπημένη κλάση και αυτή. Ο Ranger. Ο Ranger κατά κάποιο τρόπο έχει γίνει de facto κλάση του. Θα πάρω έναν fighter για να χρησιμοποιώ ξύφο και πάρω ένα Ranger για να χρησιμοποιώ βέλη. Γιατί ένας fighter δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει βέλη, δεν μπορεί να ρίξει με το τόξο. Για κάποιο λόγο το μυαλό μας πηγαίνει στο Ranger και το λέω γενικά και για μένα πολλές φορές. Δεν μπορώ να σκεφτώ fighter να χρησιμοποιεί τόξο. Αλλά δεν το απαγορεύει κανένας. Άνετα μπορείς να φτιάξεις έναν fighter που να είναι πολύ καλό στο τόξο. Δεν σε κρατάει κανένα. Τέλος πάντων, πέρα αυτή τη παραθέση, ο Ranger λοιπόν, πινακάκι του, ο Thief, ο κλασικός Thief, ο οποίος πρέπει να έχει επίσης ένα από εκείνα τα supplement, τα δύο από τα τέσσερα supplement που είχαν βγει, ήταν settings. Το ένα ήταν το Greyhawk, το άλλο το Blackmoor. Νομίζω πρώτα βγήκε το Greyhawk, μετά το Blackmoor, αλλά το Blackmoor υπήρχε ήδη στα σκαριά, να τον Greyhawk το έφτιαχνε κατά την κυκλοφορία των supplements. Και πρόλαβε και το έβγαλε πρώτο, κάτι τέτοιο παίχτηκε. Και μετά ένα για μαγεία,
Δεν θυμάμαι τι ήταν το τελευταίο. Ένα ήταν για μαγεία σίγουρα. Το, από τα τέσσερα σάπλαμεν. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει σημειώσει για το multi-class. Και δεν έχει μία μόνο, έχει αρκετές. Πρώτα απ' όλα έχει dual classing. Σου λέει πώς λειτουργεί το dual classing. Το έχω ξαναδεί το dual classing, αν θυμάμαι καλά, στο Forgotten Glory. Όπου έχει ένα χαρακτήρα που έχει δύο κλάσεις και ανάλογα κάθε μέρα ή κάθε adventure αποφασίζεις. Σήμερα θα τον παίξω fighter, τώρα θα τον παίξω magic user. Και ο χαρακτήρας έχει, είναι ο 8ο επίπεδο, αλλά 4 στο ένα, 4 στο άλλο για παράδειγμα. Και πώς μοιράζεις τα XP. Βέβαια, αν πεθάνει σαν fighter, πέθανε και σαν μαγός. Δεν είναι δύο διαφορετικοί χαρακτήρες. Σημείωση για τον Paladin, γιατί να παίξει ένα fighter. Η απορία πολλών, όλοι θέλουν να παίζουν μάγους. Γιατί να παίξει ένα fighter. Μα μου αρέσει να παίζω fighter, αλλά συνήθως δεν κάνω παίκτη. Οπότε, ναι, τόσο. Multi-class note 1. Κάποιες σημειώσεις για το ότι οι φυλές, τα ancestry τα οποία δίνει το παιχνίδι, έχουν περιορισμούς. Δεν μπορούν να πάρουν όλες τις τις κλάσεις. Βέβαια, όταν θα πάμε στη σελίδα που λέει για τις φυλές πέντε πράγματα, σου κάνει μια γενική πρόταση. Ξέρεις τι, δεν μπορείς να παίξεις Paladin Duor, αλλά Fighter και Cleric Multiclass, ναι, μπορείς. Λοιπόν, σου εξηγεί τι είναι το Hit Dice, Abilities και Limitations, συν και πλην των φυλών και τα Saving Throws. Πάμε, Experience Points. Δεύτερη σημείωση για το Multiclass. Πώς ανεβάζεις επίπεδο. Τρίτη σημείωση για το Multiclass. Γιατί αυτά είναι optional ρουλάκι, γιατί εσύ μπορεί να αποφασίσεις όχι, θα παίξουμε χωρίς αυτούς τους περιορισμούς ή θα έχουμε τους τάδε περιορισμούς ή δεν ξέρω, οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να αποφασίσεις ότι τα elf δεν μπορούν να γίνουν κληρικοί μόνο δρύδες. Ή νομίζω αυτό είναι το default. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σχετικά με το alignment. Και πάμε ancestry. Nani, dwarves, elves, ξωτικά, half elves, halflings και humans που είναι το default. Δεν έχει πάρα πολλές φυλές. Έχει τις πιο βασικές. Dwarves, elves, half elves, halflings και humans. Το λκυνικό καθαρά. Το. Δεν έχει καθαρό setting το Solo Wizardry. Ό,τι κόσμο θες εσύ φτιάχνεις. Ό,τι dungeon θες εσύ φτιάχνεις, ό,τι χωριό θες εσύ φτιάχνεις. Αλλά έχει το βασικά, σαν να βλέπεις το Lord of the Rings. Στο Lord of the Rings είχες ανθρώπους, εξωτικά, είχες νάνους και είχες και halfling hobbits. Half-elves υπήρχαν και δεν υπήρχαν στο κόσμο του Tolkien, δεν είμαι πολύ γνώστης του κόσμου του Tolkien, τις ταινίες έχω δει και τα παλιά animation που είχαν βγει το 70-80. Δεν ξέρω αν υπήρχαν half-elves. Λοιπόν, και μέσα σε εδώ περιγράφει και το ποια είναι τα multi-class τα οποία επιτρέπονται και ποιες κλάσεις επιτρέπονται και με ποιο επίπεδο. Οι fighters μπορούν να πάνε, οι humans μπορούν να πάνε μέχρι 20-21. Ένα elf μπορεί να μην πηγαίνει. Ένα dwarf μπορεί να πηγαίνει μέχρι το 15. Τι θεωρητικά το παιχνίδι σχεδιαστεί με τη λογική ότι οι άνθρωποι είναι καλύτεροι σε όλα να ζουν λιγότερο. Οπότε αυτό σου λένε και οι κανόνες. Αλλά δεν είναι αυστηρό. Είναι κάπου στο 50-50 το οι κανόνες είναι μέχρι εκεί ξεκάθαροι και μετά αυτοσχεδιάζει ο εκάστοτε Game Master για να είναι ξεχωριστό το τραπέζι του από το τραπέζι του άλλου Game Master. Λοιπόν, αγορά εξοπλισμού. Ρίχνεις 3 εξάπλευρα, πλασιασμός επί 10. Τι πράγματα μπορώ να αγοράσω, περιγραφές, εξοπλισμός, κάποια βασικά σχέδια για να δείχνεις στους παίκτες σου. Και αυτό είναι πάντα το θεωρώ θετικό. Πώς είναι ένα όπλο, πώς είναι το τάδε όπλο, πώς είναι η τάδε πανοπλία. Έχει πολλά εδώ, το χαβερμπόρο έχει περισσότερα. Αλλά υπάρχει και είναι σημαντικό. Λοιπόν, και μια και είμαστε στην πανοπλία, πρέπει να πω το εξής.
Το παιχνίδι αυτό έχει τη λογική του φάκο. Μικρό νούμερο, καλύτερη πανοπλία. Ωραία. Αλλά σε αγγείλει δίπλα, σου γράφει και το AC, όπως το ξέρουμε από την τρίτη έκδοση και μετά, τελευταία 24 χρόνια, από το 99-2000 και μετά, το οποίο είναι από το 10, είναι ο άνθρωπος που δεν φοράει τίποτα απολύτως, και πάνω το 20, ας πούμε, είναι καλύτερη πανοπλία. Ενώ στο θάκο το 0 είναι καλύτερη πανοπλία. Το μείον 9 είναι καλύτερη πανοπλία. Το οποίο που στον έρει πολύ του παίκτε. Εδώ στα γράφει και το 2. Στα γράφει και το 2. Χρησιμοποιεί όποιο θέλει. Και θυμάμαι υπάρχει και ένα πλαίσιο του σλίπ. Πώ δεν υπολογίζει αυτό. Το μυστικό. Λοιπόν, βάρο και κίνηση. Κίνηση μέσα σε πόλη, κίνηση εκτός πόλης, πώς να παίξεις, πώς κερδίζεις εμπειρία, πώς κάνεις τη διαχείριση χρόνου, τα saving throws, πώς γίνεται η μάχη. Εδώ τώρα, περίμενα. Την πρώτη φορά που το διάβαζα αυτό, πώς συντονίστηκα λίγο. Σε ένα βαθμό μου θυμίζει το πώς παίζει το Hyperborea. Σε άλλο βαθμό, παίζει αντίστροφο πόσο παίζει το Hyperborea. Και σε έναν άλλο βαθμό μοιάζει λίγο με το Osric. Ταυτόχρονα όμως, στην επόμενη σελίδα, έχει τρεις διαφορετικές μεθόδους πώς να κάνεις τη μάχη. Το οποίο είναι οι πιο γνωστές, οι πιο γνωστοί τρόποι. Δηλαδή, μπορείς να το παίξεις και με τον τρόπο, δεν σου απαγορεύει. Το πρώτο που ξέρεις, ας πούμε, με την τρίτη έκδοση. Ρίχνουμε ενίσχυση και μετά με τη σειρά τι κάνει ο καθένας. Αλλά ο τρόπος που γράφει ως βασικός είναι: κοιτάμε αν υπάρχει surprise. Αν υπάρχει, κάνουμε αυτά τα βήματα. Αν δεν υπάρχει, πάμε. Δηλώνουμε εξόρκια. Όσοι μπορούν να κάνουν εξόρκια και θέλουν να κάνουν εξόρκια. Μετά βλέπουμε το initiative, το δήλωση. Το τι θα κάνω και μετά ρίχνουμε το initiative είναι Osric και Hyperborea. Μετά κινούμαστε και ρίχνουμε τα βέλη, μετά γίνεται η μάχη σωματική και τα ξόρκια και μετά τελειώνει ο γύρος. Γι' αυτό λέω ένα αντίστοιχο το Hyperborea, τουλάχιστον η τρίτη έκδοση είναι πρώτα δηλώνουμε, πρώτα ρίχνουμε για surprise, δηλώνουμε, initiative, κίνηση. Όχι, κίνηση είναι στο τέλος, δεν τη λέω. Μάχη, βέλη, μάγια, κίνηση και μετά οι υποεπιλογές. Κίνηση με επίθεση, κίνηση με βέλος, κίνηση με ξόρκι, άλλες κινήσεις, τέλος γύρω. Λοιπόν, και φυσικά στα εξηγεί καλύτερα και όπως είπα πάμε και σε τρεις προτάσεις εναλλαγής αυτού του συστήματος που είναι πιο οικείο, πιο γνώριμο, πιο φρέσκο, πιο σύγχρονο. Αυτό είναι πιο κοντά στο πώς ήταν στην original έκδοση. Πώς γίνεται το attack roll, φυσικά το πινακάκι του θάκο, το οποίο εδώ είναι 5 διαφορετικά. Έχεις ένα για τον κληρικό, τον δρύδι και τον monk, ένα για το fighter, τον paladin και τον ranger, ο κληρικός και το subclass του δρύδις και monk, fighter και τα subclass του paladin και ranger, έχουν τελείως διαφορετικά πινακάκια. Στο άπειρο μάτι μοιάζουν λίγο ίδια, δεν είναι ίδια, γιατί η πρώτη γραμμή για παράδειγμα στο πρώτο και στο δεύτερο επίπεδο και ο κληρικός και ο fighter έχουν ακριβώς την ίδια στήλη. Η δεύτερη γραμμή όμως για τον κληρικό είναι για το τρίτο και τέταρτο επίπεδο, ενώ για τον fighter είναι μόνο το τρίτο επίπεδο. Ωραία, πηγαίνει πολύ διαφορετικά αυτός ο πίνακας. Δεν είναι ένας ενίος, είναι ένας πίνακας. Αυτό το είχαμε δει και αλλού και σε άλλα RPG που είναι old school. Και μετά έχουμε ένα πίνακα για το μάγο, το κλέφτη και τον assassin. Ο μάγος δεν έχει subclass, ο thief έχει το subclass του assassin, έχουν τον ίδιο πίνακα. Και έναν ακόμα για τα τέρατα, ανάλογα με το πόση ζωή έχουν. Είναι 4 πινακάκια.
4 πινακάκια. Αυτά θα ήταν καλό να υπάρχουν με κάποιο τρόπο. Νομίζω υπάρχει και πρέπει να είναι και δωρεάν. Κάποια φύλλα, 3-4 σελίδες για Game Master Screen του Sword Wizardry, και πρέπει να υπάρχει αυτό κάπου στα χέρια του Game Master, γιατί ακόμα και αν μπορείς να το υπολογίσεις, κάποια στιγμή κουράζει, καλό να το έχεις, να το κοιτάξεις και να πεις είναι τόσο επί τόσο, είναι βοβακάρι, ξαφνικά πάνω. Αυτό που έλεγα, η secret formula, quick method for unsending AC combat. Πώς υπολογίζεις το ascending είναι η πανοπλία 10 συν, το σύγχρονο Dungeons & Dragons, ενώ το descending είναι το 9 ή 10, ανάλογα για ποιο παιχνίδι λέμε, μέχρι 0 ως καλές πανοπλίες. Οπότε σου λέει πώς το υπολογίσεις, τι κάνεις, τι αφαιρώ, τι προσθέτω, πώς το κάνεις αυτό, και φυσικά έχει ένα πλαίσιο optional moral rules. Δεν είναι φυσικά, εμένα μου και να πω ότι είναι φυσικά. Μου φαίνεται λογικό να υπάρχει ηθικό και για τα τέρατα και για τους και για τα hirelings. Φαίνεται φυσικό. Το έχω συνηθίσει, το έχω μάθει να υπάρχει το moral ως ένα είδος sanity. Οπότε μου βγαίνει φυσικό ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που το περιγράφει. Specific situations, επίθεση από πίσω, critical hits, αυτό το θεωρεί house rules. Αν διαβάσετε αυτό το πλαίσιο, λέει κιόλας ότι συνήθως έχουμε συνηθίσει, και εγώ έχω συνηθίσει, να φέρω 20 natural 20 στην επίθεση. Είναι διπλή ζημιά. Ωραία. Το hyperbore έχει δικό του πινακάκι. Με εξάπλευρο ανάλογα. Το έφερες critical, λέει, για να το πω ισχυρό critical. Εδώ λέει, αν φέρεις critical, απλά το συνένα, μην κάνει double damage, γιατί το παιχνίδι σχεδιασμένο έτσι, ώστε αυτό το συνένα να είναι πολύ τρομακτικό. Είναι πολύ σημαντική ζημιά. Το δέχομαι. Αλλά αν έπαιζα Sword Wizardry, διπλή ζημιά θα ήταν. Λοιπόν, τι κάνεις για ώρα τους, επιθέσεις μελή, σωματικές, μίσλ, κίνηση με σωματική επίθεση, διπλωματία, retreat είναι υποχώρηση, spacing, αποστάσεις. Εδώ τώρα με μπέρδεψε την πρόσφατα που το διαβάσα. Γιατί λέει ότι ο κάθε χαρακτήρας, το κάθε τετραγωνάκι, εξαγωνάκι τον άλλο με τη χάρτη παίζεται για τους βολέμι μάχη, πιάνει 3 πόδια. Το κάθε εξαγωνάκι είναι 3 πόδια, το οποίο δεν το έχω συνηθίσει αυτό. Εγώ έχω συνηθίσει να είναι 5 πόδια, το οποίο βγαίνει περίπου 1,5 μέτρο. Τα 3 πόδια είναι σχεδόν 1 μέτρο. Οπότε ξαφνικά οι χάρτες αλλάζουν μεγέθη. Από εκεί που μετράς 3 τετραγωνάκια, ότι είναι οι 4 τετραγωνάκια, ότι είναι 6 μέτρα, ξαφνικά τα 4 τετραγωνάκια είναι 4 μέτρα. Αλλάζει μέγεθος. Γκέιμιστικά είναι 4 τετραγωνάκια και πάλι. Γκέιμιστικά. Όταν μετράς αποστάσεις για βέλη, για ξόρκια κτλ. Όμως, αλλάζει. Και το βλέπεις ότι ναι, είναι 10 feet. Δεν θα πας στα ίδια τα τετραγωνάκια μακριά. Θα πας λιγότερα. Γιατί είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος ο χώρος. Εδώ είναι μεγαλύτερος ο χώρος. Γιατί το τέλος πάντων, αυτό εξηγείται καλύτερα αν βγάλουμε χάρτη και στο δείξω κάτω και σχεδιάσουμε κάτι και ρίξουμε βέλη. Όχι εδώ στον αέρα με περιγραφές. Τέλος πάντων, εμένα με συντονίζει αυτό. 5 πόδια θα έπαιζα, γιατί αυτό έχω μάθει να κάνω. Είχα δοκιμάσει και το 10 πόδια που υπάρχει στην Advance πρώτη και δεν μπορούσαμε τίποτα να το κάνω. Λοιπόν, second rank, δηλαδή κάποιοι που στέκονται πίσω σου, αυτό έχει να κάνει με το πώς καθόμαστε στη μάχη, και ξόρκια φυσικά. Subdual damage, terrain features, two weapon fighting, και εδώ έχει παρένθεση, αυτοί οι κανόνες για το two weapon fighting και το two handed weapons δεν υπήρχαν στην original έκδοση, είναι
από αλλού, είναι από το τάδε πηγή και δίνει και το συγγραφέα. Νομίζω ότι είναι από άρθρο που είχε βγει σε περιοδικό για wargames και τα πρώτα storytelling, wargames, παύλα, RPG, και όχι από official supplement ή περιοδικό, official της DSR. Άοπλη μάχη, θάνατος και πώς γίνεται, θεραπεία και περισσότερα πράγματα σχετικά με το ηθικό. Και Eternal Dead. Πώς γίνεται το Eternal Dead. Και σου έχει και τη λίστα, τα τέρατα, challenge level Undead, το τάδε επίπεδο, τι επίπεδο είναι ο κληρικό, τι πρέπει να ρίξει στο ζάρι και πλαίσιο ουδέτερη κληρική. Υπάρχουν ή όχι. Και ένα παράδειγμα του πώς είναι να παίζεις. Είναι στη σελίδα 43, οπότε πέσει στο έντρετο του βιβλίου. Σε άλλα RPG το βάζουν στις πρώτες σελίδες. Εδώ το βάλει στις 45. Δεν είναι θεωρώ μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα. Η μόνη ένστασή μου που είναι και πολύ 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 χαζή ένσταση είναι ότι δεν μου αρέσει που τον Game Master τον λέει ρεφερή. Δεν είναι λάθος, εμένα δεν μου αρέσει. Λοιπόν, το οποίο περιγράφει όλη αυτή την περιπέτεια, περιγράφει μια εξερεύνηση, μια τράψε loot, βρήκανε μια παγίδα και βρήκανε και θησαυρό. Δηλαδή είναι μια καλή ώρα παιχνιδιού, μια καλή ώρα εξερεύνησης αυτές οι 4-5 σελίδες. Λοιπόν, high level, πώς να παίξεις μεγάλα επίπεδα, πώς να φτιάξεις stronghold, το αρχοντικό σου, το κάστρο σου, και έχει εδώ ένα παράδειγμα κάστρο, το Castle of Karadir Pass. Βοηθούς, hirelings που μπορείς να πάρεις, αλχημιστή, εκπαιδευτή ζώων, στρατιώτες man at arms. Λοιπόν, μαγεία, ξεκινάμε τη μαγεία, πάμε στα ξόρκια. Πώς θα μελετάς, πώς θα έχεις μαγικά αντικείμενα. Τα ξόρια μπορεί να πάρει ο Magic User. Αυτό το παιχνίδι δεν έχει cantrips, ευτυχώς. Τα συχαίνω με τα level 0. Αλλά έχει 9 level ξορκιών. Ωραία. Οπότε είναι αρκετά. Ο Magic User πηγαίνει μέχρι level 9, ο κληρικός πηγαίνει μέχρι level 7 και ο Δρύδης πηγαίνει μέχρι level 7. Οποία προφανώς ο Magic User έχει τα περισσότερα ξόρκια, κληρικός και Δρύδης έχουν λιγότερα. Και μια λίστα με όλα τα ξόρκια αλφαβητικά και όλα τα ξόρκια αλφαβητικά. Τα περισσότερα από αυτά τα ξέρετε ήδη, αν έχετε παίξει οποιοδήποτε, όπα μου κάνει κάτι περίεργο να πεντύχακε, οποιοδήποτε fantasy RPG, το 90% αυτών των ξορκιών το ξέρετε ήδη. Ίσως έχουν κάποια διαφορά, δεν έχω καθίσει να δω διαφορές σε σχέση με άλλα, όπως είχα κάνει στο Hyperborea, αλλά σίγουρα θα έχουν. Ίσως είναι πιο απλές εκδόσεις, είναι λίγο πιο αόριστες οι περιγραφές των ξορκιών. Αλλά σε γενικές γραμμές τι γράφουν. Ξόρκι, spell level, magic user, τάδε επίπεδο, range, απόσταση που το κάνεις, διάρκεια, τόσο και 5-10 λέξεις σχετικά με... καλά δεν 10 λέξεις, δύο προτάσεις, τρεις. Και σε κάποια ξόρκια πολύ παραπάνω, σχετικά με το πώς λειτουργεί το ξόρκι. Ένα από τα λίγα σχέδια του παιχνιδιού, ένας νάνος ενάντια σε ένα ουζ, δεν ξέρω καν ποιο ουζ, θα πω γκρέι ουζ εγώ αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει καταβροχτήσει κάποιον ήδη. Το οποίο μάλλον ήταν μάγος που κρατούσε κοντάρι. Και μπορεί να ήταν και από το Adventure Party, από την παρέα, από τους παίκτες που ήταν εκεί αυτός. Λοιπόν, συμβουλές για τον Game Master. Νεράκι. Πώς σχεδιάζεις ένα dungeon. Και σου έχετε ένα παράδειγμα. Ωραία.
The Fallen Floors. Κάλλιστα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και αυτό το dungeon για το εξερευνήσεις ή υπέκτασου. Σου περιγράφει κάποια πράγματα και σου δίνει μια βασική ιδέα πώς να φτιάξεις το δικό σου. Εδώ το δείχνει σε μιλιμέτρα χαρτί, τετραγωνισμένο χαρτί, κανένα θέμα. Εμένα δεν μ' αρέσει να παίζω πια σε τετραγωνισμένο χαρτί, μ' αρέσουν τα εξάγωνα, οπότε θα το έκανα σε εξάγωνα. Αλλά η λογική είναι η ίδια. Λοιπόν, σύμβολα μπορείς να μπήσεις, πόλεις πληρώσεις, κάποια βασικά πράγματα για, για τα dungeon, τέρατα στα dungeon, λίστες ολόκληρες, τι πράγματα μπορείς να βγάλεις να τύχουν στους παίκτες, γιατί τα κάνεις προετοιμασία όλα αυτά. Στα 5 πλουτοπέδια του dungeon, στα επόμενα 5. Λοιπόν, και ανάλογα με το τι ρίξεις αυτά στους πίνακες, πηγαίνεις σε άλλους αντίστοιχους πίνακες και βλέπεις, για παράδειγμα, ότι στο πρώτο επίπεδο, αν φέρεις στο δεκάπλευρο 4, τότε θα βγάλεις challenge, πάνω από challenge rating, challenge level, η διαλογική θεωρώ πως είναι, 1T6 challenge level 2 πλάσματα. Και πας στο πινακάκι challenge level 2 και ρίχνεις και βλέπεις ότι, για παράδειγμα, είναι Lizardman και ρίχνεις ένα D6 Lizardman και βλέπεις πως είναι. Και φυσικά είναι για όλα τα challenge levels, είναι μέχρι το 17. Πώς να διαχειριστείς τα τέρατα που είναι διαφορετικά, αλλά έτυχαν στην ίδια περιοχή, ή μπορεί από τη μάχη, τη φασαρία να έρθουν άλλα τέρατα. Λοιπόν, τι κάνεις με το wilderness όταν είσαι εκτός dungeon, αν χαθείς τι κάνεις. Δεν γράφει για πολλές περιοχές, πολλά είδη terrain. Γράφει για έρημο, για δάσος, για λόφους, για βουνό, για άγονες περιοχές, για βάλτους και για δασόδη περιοχή γενικά, αλλά όχι δάσος. Και φυσικά καθαρό περιβάλλον. Θα μπορούσε να το αναλύσει κι άλλο, πιστεύω, αλλά μάλλον δεν είναι ο σκοπός να έχεις τόσο πολύ εξερεύνηση έξω στο Sword of the Wizardry. Και είναι περισσότερο εξερεύνηση μέσα σε dungeon. Πράγματα μπορεί να τύχουν στο wilderness και πινακάκι αντίστοιχο. Αν είσαι σε καθαρό περιβάλλον, αν είσαι σε έρημο, σε δάσος, σε βουνό ή λόφους, σε ποτάμι, σε βάλτους, στη θάλασσα. Και φυσικά, εγώ θεωρώ φυσικά, σου λέει ότι από εδώ λέει και εγώ είναι animals και πηγαίνω στο πινακάκι, τι είδους animal, τι είδους άγριο ζώο είναι. Σου λέει τους τύπους και πηγαίνεις ανάλογα. Κάποιο όπως τα humanoid και τα giants, οι terrain specific encounters, σου λένε ξεκάθαρα αυτά θα τα βρεις μόνο εδώ ή έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να τύχουν εδώ. Τυχαία κάστρα μπορείς να βρεις, γιατί όταν βγαίνεις στο wilderness δεν είναι απαραίτητα χαρτογραφημένο. Μπορεί να έχουν χαδίδια στοιχεία, μπορεί να περάσεις τα σύνορα και μην το καταλάβεις και βρεθείς κάπου αλλού. Ή να είναι ένα εγκαταλειμμένο κάστρο. Ένα κάστρο το οποίο έχουν κακοί, bandits, ληστές. Αλλά βγήκε στην εξερεύνηση. Δεν το έχεις προσχεδιάσει, έχει έτοιμα κάποια χαρακτηριστικά, ρίχνεις κάποια μηνακάκι, κάνεις την προετοιμασία σου. Κάποια βασικά στατιστικά σχετικά με fighters και μάγους μπορεί να βρεις στον πύργο που πέτυχες στην ερημιά, στα χαρτογράφητο. Κάποια στατιστικά για μάγους, κάποια στατιστικά για κληρικούς. Λοιπόν, ειδικές συνθήκες μάχης, όταν κάνεις μεγάλες μάχες, mass combat, θα πολεμήσουμε 5 εναντίον 5 ή 5 εναντίον 10, αλλά πολεμήσουμε 200 εναντίον 200. Θα γίνει μια πολύ ωραία, κάποια βασικά πράγματα. Πολυορκητικές μηχανές,
Μεγάλος καταπέλτης Τραμπουσέ, μικρός καταπέλτης, νομίζω ότι λέγεται Μαγκονέλ, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Άλλα πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις σε μία πολιορκία, σε ένα κάστρο. Ένα αέρια μάχη, μάχη σχετικά με μίσιλ, με βέλη. Άρα όταν λέω βέλη εννοώ πολλά βέλη. Σκοτεινιάζει ο ουρανός από τα βέλη, τέτοια φάση βέλη. Πού φυσάει ο άνεμος, το οποίο έχει να κάνει με τη θαλάσσια μάχη που περιγράφει σε αυτές τις σελίδες. Και ένα φύλλο για τον Game Master, κυρίως για να σημειώσει κάποια πράγματα. Έχουμε μέχρι expected για παράδειγμα, ή μπορεί να έχουμε και παραπάνω. Εγώ νομίζω expected είναι καλά. Συνήθως τα group, τα καλά group είναι 4 παίκτες. Τι level, τι κληρικός, τι έτσι είναι, τι ιδιότητες έχει, τι τέρατα συνάντησαν, τι θησαυρό έχουν μαζί τους, πώς κινούνται, πόσο δυνατόν το φως που έχουν και ποιος έχει τι. Σημειώσεις που θεωρώ λογικές να έχει ένα Game Master για μπορεί να ξέρει τι γίνεται ή να το δίνει αυτό το φύλλο στους παίκτες του. Συμπληρώστε το, το δώσετε μετά, ξέρω εγώ, αν το έχω στο αρχείο. Να ξέρουμε τι κάναμε. Και πελίδα 95 από τις 146 τέρατα. Γιατί πρέπει να μπούμε στα τέρατα κάποια στιγμή. Τα οποία εδώ είναι λίγο που αρχίζει, μου θυμίζει τις πιο σύγχρονες εκδόσεις του Dungeons & Dragons, γιατί θεωρώ ότι έχει πάρα πάρα πολλά τέρατα. Έχει μυρμήγκια, έχει φαντάσματα πάνση, έχει μπάσιλισκ, έχει νυχτερίδες μεγάλες και μικρές, έχει αρκούδες, έχει blood pudding, αχριόχειρους, μπουλέτ. Το μπουλέτ δεν το είχε γιατί έγραψε και Team Cask. Team Cask δημιουργήσε το μπουλέτ. Νομίζω ναι, έπρεπε να συμπεριληφθεί. Τεράστιες πολυποδαρούσες, centipedes δηλαδή. Κροκόδυλους, χήμερες, δαίμονες. Succubus, Vrock και Demon Prince. Όρκους. Όρκους είναι ο πιο στάνταρ Demon Prince. Είναι ο πιο στάνταρ στα OSR high level boss. Δεινόσαυρος, πάντα μου αρέσει να βλέπω δεινόσαυρος. Ακυλόσαυρος, βρουτόσαυρος, τρικεράτοπος, τυράνοσαυρος ρεξ, τζιν, σκυλιά, doppelgangers, δράκους προφανώς. Είναι πιο high fantasy το Sword Wizard, θα έχει δράκους, το Hyperborea δεν έχει δράκους. Δράκους λέμε όλα τα μεγάλα φίδια στο Hyperborea. Elementals, τεράστια ψάρια, σαρκοβόρα ψάρια, gelatinous cube, giants, golems, υπόγρυπα, άλογα, άνθρωποι που έχουν το κότσο κεφάλαιο οι άνθρωποι. Σε αντίθεση με το Hyperborea που έχει μια πολύ μικρή αναφορά στους ανθρώπους, ενώ είναι ανθρωπογενετικό RPG, το Swords of Wizardry έχει πολλά παραδείγματα ανθρώπων. Περιέχει και την αγαπημένη μου την Ύδρα με όλα τα στατιστικά για κάθε κεφάλι. 5, 6, 7, 8, 9 κεφάλια, 10, 11, 12 κεφάλια. 12 κεφάλια νομίζω είναι το μέγιστο, πόσα παραπάνω. Ιένες, Λίτς, προφανώς και θα έχει το Απέθαντο Μάγο. Και οι διάφορες εκδοχές του Λίτς, πολύ δυνατές. Δεν έχει μόνο μία. Έχει 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, από 12 μέχρι 18 χιντάις. Λυκάνθρωποι, έχει και διάφορα είδη λυκάνθρωπων εδώ. Αν και στα ελληνικά η λέξη λυκάνθρωπο σημαίνει αυτό που μεταμορφώνεται σε λύκο, αυτό που είναι λύκο. Στα αγγλικά σημαίνει αυτό που μεταμορφώνεται σε πλάσματα. Έχει αρκουδιάριδες, αχριόχειρους, ποντικάνθρωπους, τυγράνθρωπους,
και λυκάνθρωπους. Έχει μαμούθ, έχει μέδουσα, έχει νάκας, μούμιες, χταπόδια, ούγκρς, πίγασους, ραξάσα, δεν είμαι σίγουρος πώς λέγεται αυτό, μεγάλα μικρά ποντίκια, ζωντανές σκιές, σκελετούς, τεράστια καλαμάρια, τιτάνα, το οποίο και αυτό μπορείς να το θεωρήσεις final boss το τιτάνα, έτσι. Και φυσικά ζόμπι. Δεν γίνεται να μην έχει ζόμπι. Και λίστες τα τέρατα με βάση το challenge level τους για να τα βρεις. Και πώς να φτιάξεις τέρας, κάτι το οποίο σε κάποια RPG νομίζω δεν υπάρχει καθόλου. Ή δεν είναι καλό. Εδώ είναι αξιόλογο. Σου λέει, οκ, πόση ζωή θες να του δώσεις, αυτό είναι το saving throw. Τι ιδιότητα θες να του δώσεις. Αν του δώσεις την άλλη ιδιότητα, είναι συν ένα challenge rate. Challenge level. Λοιπόν, όταν βγάλεις το τελικό challenge, τόσα XP δίνει. Ωραία. Και μετά, το σκότωσες. Πώς βγάζεις θησαυρό. Ρίχνεις κάποια ζάρια και βλέπεις ότι είναι θησαυρός που θα δώσω 2.000 gold. Ωραία. Και πας στο πινακάκι που αντιστοιχεί 1.000 με 2.000 gold και ρίχνεις ένα εξάπλωρο και λες, ωραία. Ή το κόβεις σε κομμάτια και λες, ευχαριστή. Θα ρίξω στο πινακάκι 251 με 500 gold. Μέχρι να φτάσω τα 2.000. Και ρίχνεις. Πρώτο εξάπλωρο. Τι είναι? 1-4% gold pieces και 1-1000 silver pieces. Τα ρίχνεις, τα σημειώνεις, περιγράφεις τους παίκτες όταν τα βρούνε. Είναι αυτό, είναι περίπου τόσο, είναι περίπου τόσο. Αν φάτε μία ώρα να τα μετρήσετε, ας πούμε, ή δύο ώρες να τα μετρήσετε. Και ούτω καθεξής. Και φυσικά έχει διαμάντια, έχει μαγικά αντικείμενα στους θησαυρούς, πόσιον σαν θησαυρούς, κάποιες βασικές περιγραφές για magic potions, πάπυρους, καταραμένους πάπυρους. Μ' αρέσει που έχει 20 διαφορετικούς πάπυρους και τους έχει σε λίστα ώστε να ρίξει ένα εικοσάπυρο και να τους βρει τυχαία. Το νούμερο 7 είναι instant death. Okay. Και το νούμερο 20 είναι uncontrollable sneezing. 3D6 turns. Τα turns είναι 10 λεπτά συνήθως, οπότε μπορεί να γίνει μια ώρα, ας πούμε. Και πάμε με τα μαγικές πανοπλίες και όπλα. Φυσικά περιέχει και καταραμένα το οτιδήποτε, έτσι. Μοναδικά ξύφη, μοναδικές πανοπλίες, ραβδιά, δαχτυλίδια, πώς θα λένε, κοντάρια μάγου και μισελένους magic item. Δεν είναι όπλα, δεν είναι τέτοιο δυσκολοί, είναι κάτι άλλο. Για την περιγραφή του καθενός, περιέχει και το Deck of Many Things, που είναι από τα πιο παλιά κλασικά μαγικά αντικείμενα, το οποίο το θεωρώ εξαιρετικό να το βρουν οι παίκτες και να ρίξουν, να τραβήξουν μια-δυο κάρτες. Δεν θυμάμαι πώς πρέπει να τραβήξεις, μία-δυο νομίζω, ή μία ο κάθε παίκτης, και το τυχαίνει ό,τι είναι ό,τι έχει και μετά εξαφανίζεται το deck και ό,τι πάθατε, πάθατε. Και καταραμένα αντικείμενα, ποιες ιδιότητες έχει το καταραμένο αντικείμενο και όπα, τέλος το βιβλίο. Για κάποιο λόγο εδώ μου φορτώνει λίγο περίεργα το τελευταίο πιστόφυλλο, δεν ξέρω γιατί, συνήθως μου το βγάζει απλά μπαμ με τη μία. Αλλά ίσως είναι επειδή έχω ανοιχτό και το πρόγραμμα που κάνουμε record και το μπέρδεψε λίγο, ξέρω εγώ. Μόνος μου το κάνω αυτό. Είναι σχεδόν 150 σελίδες, ένα αξιοπρεπέστατο
old school roleplay game με κάμποσες επιλογές. Δεν είναι 100% για άτομα τα οποία είναι άπειρους, δεν είναι για κάποιον που είναι 16 χρονών, 15 χρονών και δεν έχει ξαναπαίξει. Είναι για κάποιον που έχει παίξει, αλλά θέλει κάτι πιο απλό, με λιγότερες επιλογές, το οποίο του δίνει ελευθερία να κάνει πολλά πράγματα. Είναι από τις καλύτερες επιλογές εκεί έξω. Εάν θες να φτιάξεις το δικό σου setting ειδικά, πιστεύω ότι είναι ό,τι πρέπει. Ακόμα και το Ozric που μου αρέσει, το Ozric δεν τα λέει με τον ίδιο τρόπο. Το Ozric στην ουσία πήρε όλες τις πληροφορίες τις σημαντικές από το... από τα τρία βασικά βιβλία της πρώτης έκδοσης του Dungeons & Dragons και τις έβαλε σε σειρά. Το Sorcery Wizardry, ναι, πήρε και έβαλε σε σειρά αυτά τα 7 βιβλιαράκια, τα συνολικά 7 βιβλιαράκια της original έκδοσης, αλλά τα έγραψε και με έναν τρόπο πάρε να το πιάσεις λίγο πιο απλά, πάρε να το πιάσεις λίγο καλύτερα. Το θεωρώ εξαιρετικό, το θεωρώ πολύ καλό και γι' αυτό το έκανα και παρουσίαση. Και κάλυψα κιόλας και ένα retro clone, ένα OSR βασισμένο στην original έκδοση, ίσως με μία ελάχιστη χρειά basic, κατά τη δική μου άποψη, την πρώτη basic του Holmes. Καμία άλλη. Ίσως. Και ίσως αυτό είναι κάτι που βλέπω μόνο εγώ και δεν ισχύει. Γιατί δεν έχω διαβάσει συνέντευξη αν έχουν πάρει επιρροή από εκεί. Ίσως επειδή η Holmes έκδοση αυτό προσπάθησε να κάνει, γι' αυτό μου φαίνεται με ένα οικείο. Μου φαίνεται με ένα λογικό. Λοιπόν, όπως είπα, έχει 4 ευρώ και 68 λεπτά, σχεδόν 5 ευρώ, και μπορείτε άνετα να το τυπώσετε, άντε σου λόγω, με 20 ευρώ. Όλο το φιλόν σπρώμαυρο, εξόρουμε το εξώφυλλο, οπότε δεν θα πάει πολύ ακριβά. Και έχετε ένα αξιοπρεπέστατο fantasy RPG για να φτιάξετε το δικό σας κόσμο, το δικό σας setting. Για να παίξετε και να το απολαύσετε και να γουστάρετε για όσο καιρό θέλετε. Και όπως είπα, αν έχεις ένα budget 150 ευρώ, να μην πάρεις τα 3 βιβλία και τις 5 έκδοσης και μετά είσαι ok, τι κάνουμε τώρα, έδωσα 150 ευρώ. Παίρνεις αυτό και μετά δεν ξέρω, πας παίρνεις φιγούρες, πας παίρνεις πιόνια, πας παίρνεις χάρτες, πας τυπώνεις ένα μεγάλο πλέγμα με τετραγωνάκια και το πλαστικοποιείς για να ζωγραφίζεις χάρτες. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Σαν τα πούμε με το καλό την επόμενη εβδομάδα. Είτε σε podcast, είτε σε live, είτε σε κάποιο άλλο browsing σαν αυτό. Ανάλογα τη διάθεση και το χρόνο που έχω για να κάνω όλα αυτά όσα κάνω. Θα με βρείτε στο Facebook, θα με βρείτε στο Instagram και όσοι θέλετε μπείτε και στο Discord αν δεν είστε ήδη, να λέμε καμιά κουβέντα, που και που αποστάρουμε τίποτα ενδιαφέρον για κάποιο RPG που μπορεί να θεωρούμε ενδιαφέρον. Γενικά. Μέχρι την επόμενη φορά, παιδές, οτιδήποτε και να παίξετε με την παρέα σας, να περάσετε πάρα πολύ καλά, να προσέχετε, να έχετε την υγεία σας. Τα λέμε.